Σε καθεστώς τύπου lockdown εισέρχονται από τη Δευτέρα οι ανεμβολίαστοι πολίτες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τα μέτρα περιορισμού που είναι ήδη σε ισχύ. Έτσι, εκτός από τους χώρους εστίασης, από τους οποίους ήδη έχουν αποκλειστεί, οι μη εμβολιασμένοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε θέατρα, σινεμά, γυμναστήρια, μουσεία και γήπεδα. Εγώ τα θεωρώ σωστά και δίκαια. Με τα τελευταία μέτρα που βγάλανε, αποκλείουν το 50% από τον πληθυσμό να έρθει στο γυμναστήριο και αμέσως αφού είμαστε ήδη 50% ο τζίρος περίπου 50 με 60% κάτω, αμέσως θα κατέβει πάλι άλλο ένα 10-15%. Δηλαδή, αν το πάρετε με ποσοστό, θα είναι 70-80% κάτω ο τζίρος του κάθε γυμναστηρίου. Στις αγορές τροφίμων, στα φαρμακεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και δεν απαιτείται έλεγχος COVID Pass. Μπορούν δηλαδή να έχουν πρόσβαση εμβολιασμένοι, νοσήσαντες και ανεμβολιαστοί. Βεβαίως και συμφωνώ. Γιατί πρέπει να σταματήσει η πανδημία. Κάπως έχει παραγίνει το κακό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί δεν έχουν επιχειρήματα σωστά, επιστημονικά αυτοί οι ανεμβολιαστοί. Στους χώρους λατρείας, στο λιανεμπόριο, στα κομμωτήρια και στους ανοιχτούς χώρους εστίασης, πρόσβαση έχουν οι εμβολιασμένοι, οι νοσήσαντες και οι ανεμβολιαστοί με αρνητικό PCR rapid test. Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και θα γίνεται έλεγχος COVID Pass. Εγώ προσωπικά είμαι πλήρως εμβολιασμένος, οπότε θεωρώ θεμητό, πρέπον, σωστό είναι να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Για τους ανήλικους 4 έως 17 ετών, επιτρέπεται η είσοδο στους ανοιχτούς και στους κλειστούς χώρους εστίασης, στα θέατρα και τους κινηματογράφους, στα μουσεία, τα γυμναστήρια και τα γήπεδα με επίδειξη self-test. Την ίδια ώρα, οι εμβολιασμοί ανεβαίνουν αισθητά, καθώς μόνο τις τελευταίες εβδομάδες κλείστηκαν πάνω από 350.000 ραντεβού για πρώτο εμβολιασμό. Βλέπουμε λοιπόν και ποια ήταν η θετική επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας και προχωράμε ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να συμβάλλουμε κι εμείς στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό ότι στο νοσοκομείο Χανίων καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση των ραντεβού τόσο για την πρώτη δόση του εμβολίου όσο και για την αναμνηστική. Παρατηρήσαμε γεωμετρική άνοδο των εμβολίων, από 70 πήγανε 140-150 και αύριο πάμε στα 300 εμβόλια. Με συνεργασία με τον διοικητή είμαστε έτοιμοι, αυξάνονται οι γραμμές εμβολιαστικές και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Γιατί να κάνω, φορά για διπλές δόσεις, κούκλα μου. Είναι αναγκαίο να κάνουν όλοι το ίδιο? Βέβαια, μεν να μην είναι το αναγκαίο. Αυτονόητο το θεωρώ για να έχω την υγεία μου, για να μπορώ να πάω όπου θέλω ελεύθερα, να μην έχω περιορισμούς. Αλλά και το σπουδαιότερο για την υγεία μου. Τόσο ο φόβος από το τέταρτο κύμα, όσο και τα μέτρα κατά των ανεμβολίαστων, όθησαν πολλούς πολίτες στα εμβολιαστικά κέντρα. Θα είναι 300 από εδώ και πέρα κάθε μέρα με Pfizer και θα αυξηθούν και στο Johnson που θα διπλασιαστούν και εκεί θα είναι 100. Τα έκανε και τα τρία και εγώ έκανε και τις γρήπες. Ένα φίλο μου συνοδεύω. Νιώθετε τώρα δυνατός? Πολύ δυνατός. Λάθος όποιοι δεν το κάνουν. Λάθος. Έγκλημα. Μας δίνει η επιστήμη ένα εφόδιο, το πέταμε στα σκουπίδια. Θαύματα δεν υπάρχουν. Μόνο οι επιστήμονες κάνουν θαύματα. Σημειώνεται ότι όπως ανακοινώθηκε, από τις 13 Δεκεμβρίου αναγκαία προϋπόθεση εισόδου για τους άνω των 60 ετών εμβολιασμένους πολίτες θα είναι η αναμνηστική δόση μετά την παρέλευση 7 μήνων από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.